Ανταποκριθήκαμε σήμερα στο κάλεσμα της πακιστανικής κοινότητας και είμαστε παρόντες στη συνέντευξη που δίνει μετά από την επιστολή και την ανακοίνωση της πακιστανικής πρεσβείας που απειλεί να βάλει στη μαύρη λίστα όσους Πακιστανούς συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή κοινότητα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας που τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τους γνωρίζουμε μέσα από τους κοινούς αγώνες που κάνουμε ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό και υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων. Ενώ την ίδια ώρα γνωρίζουμε ότι η Πακιστανική Πρεσβεία είναι αυτή που δέχτηκε στα γραφεία της τους δολοφόνους των Πακιστανών τη Χρυσή Αυγή. Ο πρέσβης, αν νομίζει ότι ο Τζαβέτ Ασλάμ και οι υπόλοιποι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μόνοι τους, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Θα έχουν στο πλάι όλο τον προεδρικό κόσμο της χώρας μας, θα έχουν στο πλάι όλα τα κινήματα, θα είμαστε μαζί τους σε όποιον αγώνα δώσουν και θα μας βγουν μπροστά τους σε οποιαδήποτε προσπάθεια και σε οποιαδήποτε δισκευωρία προσπαθούν να στήσουν. Έχουμε μνήμη και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και δικοί μας άνθρωποι Έλληνες που βρέθηκαν στις δύσκολες περιόδους της εκτορίας σε άλλες χώρες κυνηγήθηκαν από τις πρεσβείες και τα προξενία. Το ίδιο ακριβώς προσπαθεί να κάνει σε όσους Πακιστανούς αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την Πακιστανική Πρεσβεία. Πράγμα απαράδεκτο που νομίζουμε ότι πρέπει να ειδοποιήσει ολικότερα από την ελληνική κοινωνία και από τον πολιτικό κόσμο.